Στο πολύ βλέπω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια γεμάτη αίθουσα από δημοσιογράφους και όχι μόνο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να πω ότι βρίσκομαι εδώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνέχεια της απόφασής μου να επισκεφτώ ένα-ένα τα Υπουργεία για να υποπτεύσω το κυβερνητικό έργο σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Ιδιαίτερο Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και κεντρικός στόχος, όπως έχουμε πολλές φορές πει, της κυβέρνησης στην παρούσα φάση, πρωταρχικός στόχος, είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, είναι η στήριξη της κοινωνίας και η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αντιλαμβάνεστε, η ενέργεια αποτελεί την αιχμή του επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελεί απαραβίαστη προϋπόθεση για να πετύχουμε το στόχο μιας ανάπτυξης η οποία και θα είναι τα ωφέλη της θα μοιράζονται δίκαια, αλλά μια ανάπτυξη η οποία θα είναι και βιώσιμη και θα προστατεύει το περιβάλλον. Γιατί είναι η ενέργεια στην αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής μας πολιτικής? Πρώτον, γιατί ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι βασικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πολιτική και την προσέλκυση επενδύσεων. Και δεύτερον, διότι αναβαθμίζει τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας μας, η οποία χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση. Έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε, που είναι η τοποθεσία μας στο χάρτη, στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, σε μια περιοχή που γύρω τριγύρω βεβαίως είναι έθραυστη, αλλά εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να καταστεί η Ελλάδα πολλαπλός ενεργειακός κόμβος, ταυτόχρονα όμως και πόλος ειρήνης και σταθερότητας σε μια περίοδο, όπως είπα πιο πριν, περιφερειακών αποσταθεροποιήσεων. Αυτός είναι, αν θέλετε, ο στρατηγικός στόχος. Να αξιοποιήσουμε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα της γεωγραφικής μας τοποθεσίας. Και στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος, στρατηγικός στόχος και όραμα είναι η Ελλάδα να γίνει ένα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο, ένας κόμβος, ένα διεθνές hub, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, και στην ενέργεια. Ένα διεθνές ενεργειακό hub. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δρόμοι της ενέργειας του 21ου αιώνα, οι ενεργειακοί δρόμοι του μέλλοντος, δεν μπορούν να παρακάμπτουν την Ελλάδα, περνάνε από την Ελλάδα, και αυτό οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν της στρατηγικής μας στην εξωτερική πολιτική και στο πλαίσιο των τριμερών και πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στην περιοχή, η ενεργειακή ατζέντα, η ενεργειακή συνεργασία είναι στο επίκεντρο της συζήτησης και κατέχει περίοπτη θέση. Τόσο σε ό,τι αφορά τις τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου, Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου, Αιγύπτου, όσο όμως και σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις με γειτονικές χώρες, είτε την συνάντηση την διακυβερνητική που θα γίνει το Σεπτέμβριο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, είτε στις σχέσεις μας και με την γειτονική χώρα την Τουρκία, αλλά και με τις χώρες της Βαλκανικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον άμεσο προγραμματισμό του Υπουργείου για τα ενεργειακά, είχαμε την δυνατότητα σήμερα να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, να συζητήσουμε σε βάθος και να τα δούμε ένα-ένα. Επιτρέψτε μου να σας πω ορισμένα κρίσιμα θέματα που είναι ήδη σε εξέλιξη. Εξελίσσεται λοιπόν με ταχύτατους ρυθμούς το έργο του αγωγού ΤΑΠ, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη. Ένα έργο το οποίο εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα,
Έχουμε σχεδόν ένα χιλιόμετρο την ημέρα, πολύ γοργοί ρυθμοί. Η αναβάθμιση μιας από τις πιο κομβικές ενεργειακές υποδομές της χώρας μας, του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στη Ρεβιθούσα, αλλά και η κατασκευή της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Μέσω στρατηγικής συμφωνίας με τον ΤΑΠ επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, στην Θράκη, στην Ανατολική Κεντρική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα, έτσι ώστε μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού να έχει τη δυνατότητα σε προσιτές τιμές, σε προσιτή και φιλική στο περιβάλλον ενέργεια. Παράλληλα, εργαζόμαστε εντατικά σε διπλωματικό επίπεδο για την ορίμανση μεγάλων στρατηγικών ενεργειακών έργων. Τέτοια έργα είναι ο αγωγός φυσικού αερίου, ο EastMed, για τον οποίο πρόσφατα υπογράψαμε στο Ισραήλ κοινή συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αγωγός που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα στην νότιο-ανατολική λεκάνη της Μεσογείου προς την Ευρώπη. Ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο λεγόμενος κάθετος άξονας, ο IGB, επίσης έργο υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η ηλεκτρική διασύνδεση Eurasia Interconnector, που θα συνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας με σκοπό τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ευρώπη μέσω της Κρήτης και από εκεί, από την Κρήτη, καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει ενέργεια στην Αττική. Πρόκειται για ένα έργο για το οποίο διερευνώνται οι μορφές συνεργασίας, το κομμάτι δηλαδή Κρήτη-Αττική, ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στα σημαντικά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, να αναφερθώ επίσης, που θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα και να μιλήσω για την ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής και των Κυκλάδων, που αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί ένα έργο υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς θα μας δώσει τη δυνατότητα και να αλλάξουμε το ενεργειακό μείγμα, αλλά και να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, που είναι το πλεονέκτημα που έχει η χώρα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για εξαγωγή ενδεχομένως ενέργειας, αν αυτό μπορεί να δώσει μια προοπτική μαζικής παραγωγής. Αλλά δεν είναι μόνο τα δίκτυα μεταφοράς κορυφαία αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου. Σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα των ίνδρογων Αθράκων, υπογράφουμε τρία συμβόλαια με εταιρείες όπως η Total, η Energian, τα ΕΛΠΕ, για την εκμετάλλευση δύο χερσαίων και ενός θαλασσίου οικοπαίδου. Άμεσα, νομίζω αύριο. Αύριο είναι αυτή η σημαντική εξέλιξη. Ενώ ταυτόχρονα προχωρούν διαγωνιστικές διαδικασίες για την αξιοποίηση παλιών οικοπαίδων, αλλά και νέων οικοπαίδων, νέων θαλάσσιων οικοπαίδων, είτε αφορά την περιοχή του Ιωνίου, είτε όμως και νοτίος και δυτικός της Κρήτης. Και μετά από το έντονο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει ενεργειακές εταιρείες με πολυεθνική δραστηριότητα, ενεργειακή κολοσσή. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού ενεργοποιείται η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Υδρογων Ανθράκων. Βεβαίως θα έχετε τη δυνατότητα στο μέλλον να έχετε πιο πολλές και πιο ακριβείς πληροφορίες για τις εξελίξεις αυτές
που θα είναι εξελίξεις των επόμενων ημερών και των επόμενων μηνών. Την ίδια στιγμή αναθεωρείται το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την έρευνα και την εκμετάλλευση των ύδρογων ανθράκων ώστε να είναι ευθυγραμμισμένο με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο όμως και με την ασφάλεια των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οποίες, όπως είπα πιο πριν, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος προκειμένου να βελτιωθεί το ενεργειακό μείγμα της χώρας μας. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε αιολικά πάρκα, τα οποία έχουν προσφάτως αδειοδοτηθεί και προχωρούν οι επενδύσεις. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι μέσω των νέων κανόνων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενσωμάτωση του συστήματος Net Metering διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε να μπορούν να παράγουν ενέργεια και πολίτες ή οι νέες ενεργειακές κοινότητες που θα δημιουργηθούν για τις οποίες δημιουργούμε το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα, για παράδειγμα, σε έναν αγρότη ο οποίος έχει μια μονάδα μεγάλη ενδεχομένως αγροτικής εκμετάλλευσης και έχει ένα υψηλό κόστος παραγωγής ρεύματος, να έχει ταυτόχρονα και μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγής ενέργειας μέσα από τα φωτοβολταϊκά, λέω ένα παράδειγμα, και να μπορεί να συμψηφίζει το κόστος με το όφελος από την παραγωγή. Έτσι θα υπάρχει άμεσο όφελος από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί σημαντικά ο ανταγωνισμός που οδηγεί και στην διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών, καθώς προχωράμε και σε αυτό που ονομάζουμε ενεργειακό χρηματιστήριο. Στο κεφάλαιο της ενεργειακής πολιτικής θέλω επίσης να επισημάνω δύο ακόμα πράγματα. Πρώτον, ότι στον άμεσο σχεδιασμό του Υπουργείου εντάσσεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ, το οποίο θα αφορά το σύνολο των ιδιωτικών αλλά και δημόσιων κτηρίων, καθώς επίσης θα αφορά και τον κλάδο των μεταφορών. Και η πρώτη του εφαρμογή θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Δεύτερον, ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη και διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων που αποτελούν εργαλείο στήριξης για ευπαθείς και αδύναμες κοινωνικές ομάδες, και παράλληλα προωθείται ο σχεδιασμός για συνολική ελάφρυνση των επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Το λέω αυτό διότι το τελευταίο διάστημα όλοι μας γίναμε μάρτυρες, ο καθένας ενδεχομένως και έχει την δική του εμπειρία, υψηλότερων λογαριασμών της ΔΕΗ, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός ο χειμώνας ήταν ίσως βαρύτερος από ό,τι οι τελευταίοι χειμώνες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αύξηση γύρω σε 9% στην κατανάλωση ρεύματος. Αυτή η αύξηση όμως οδήγησε στη μετάβαση των καταναλωτών σε άλλη κλίμακα που επιβάρυνε τους λογαριασμούς. Αναντίστοιχα, θα έλεγα, έχουμε το πρόβλημα και άρα θα προχωρήσουμε άμεσα και σε αναδιάρθρωση των κλιμάκων των τιμολογίων σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το επόμενο διάστημα ουσιαστικά και την επιβάρηση των καταναλωτών από τη συμμετοχή στα λεγόμενα οίκο, δηλαδή τη συμμετοχή των καταναλωτών στο κοινωνικό τιμολόγιο και στο μέρος που πληρώνουν οι καταναλωτές για να στηρίζουμε τις μονάδες μας στα νησιά. Πώς θα γίνει αυτό? Με τα έργα διασύνδεσης των νησιών και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ώστε μέχρι το 2020 να μηδενιστούν οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να περιοριστούν σημαντικά οι χρεώσεις του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών
αερίων ρήπων. Έρχομαι τώρα στον προγραμματισμό του Υπουργείου για θέματα περιβάλλοντος. Θα αναφερθώ σε μερικές μόνο παραστάσεις που προωθούνται στο θέμα της ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής πρώτα και στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Έχουμε ήδη καλύψει σημαντικό έδαφος για την εκπλήρωση των στόχων του 2020. Μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, τώρα βρισκόμαστε στην φάση της εκπόνησης περιφερειακών σχεδίων και στη φάση της λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε και ενισχύουμε την διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό. Για τα στερεά απόβλητα, να πω ότι με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό και τους πρόσφατα εγκεκριμένους περιφερειακούς σχεδιασμούς, αρχίζει μια νέα στρατηγική. Η στρατηγική αυτή δίνει ρόλο και ευθύνη στον πολίτη, δίνει ρόλο και ευθύνη στον παραγωγό αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Έτσι τροφοδοτείται η κυκλική οικονομία, στην οποία στο πλαίσιο και της παραγωγικής ανασυγκρότησης που επιδιώκουμε δίνουμε ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο. Το Υπουργείο προωθεί επίσης νέο νόμο για την ανακύκλωση που θα αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους. Η μεγαλύτερη όμως και πιο δύσκολη μεταρρύθμιση του τελευταίου διαστήματος που σήκωσε το βάρος του Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά τη σύνταξη, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών. Πρόκειται για ένα στοιχειώδες, θα έλεγα, εργαλείο εξυγχρονισμού, για μια εκκρεμότητα 40 και πλέον χρόνων στην καταγραφή του δασικού κεφαλαίου της πατρίδας μας. Οριοθετείται ο δασικός χώρος και τακτοποιείται η σχέση δάσους γεωργικής εκμετάλλευσης. Είναι μια δύσκολη δουλειά, την οποία δύσκολη δουλειά, επιτρέψτε μου να πω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέφευγαν ως ο διάολος το λιβάνι, φρόντιζαν εντέχνως να κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί προκειμένου να έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Εμείς προχωρήσαμε με μεθοδικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που δεν κρύβουμε ότι είναι υπαρκτά και πολλά σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα όπου υπάρχουν, ξεκινάμε την κωδικοποίηση επίσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την αποτύπωση όλων των ρυθμίσεων του χώρου σε ένα ενιαίο ψηφιακό υπόβαθρο, δομή που είναι απαραίτητη και για το σχεδιασμό αλλά και για τη χωροθέτηση και οργάνωση του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, που βεβαίως θα βοηθήσει εξαιρετικά και στην προοπτική προσέλκυση επενδύσεων. Και ταυτόχρονα προχωράμε και άλλη μια μεγάλη μεταρρύθμιση που δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα, που αφορά τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 36 συμβάσεις κτηματογράφησης που αφορούν σε έκταση ανάλογη με το 23,4% της χώρας ή το 24,2% των δικαιωμάτων. Σε στάδιο συμβασιοποίησης βρίσκονται μελέτες που αφορούν το 67,7% της χώρας ή το 47,5% των δικαιωμάτων. Και στόχος είναι όλα αυτά να ολοκληρωθούν το 2020. Με δύο λόγια, το 2020, έχοντας δασολόγιο, κτηματολόγιο και χωρικό σχεδιασμό, κωδικοποίηση της νομοθεσίας και απεικόνισή της στο χάρτη, θα μπορεί ο κάθε πολίτης, είτε θέλει να εκμεταλλευτεί μια αγροτική γη, είτε θέλει να χτίσει, είτε θέλει να επενδύσει, ο κάθε πολίτης με έναν πολύ απλό τρόπο, αξιοποιώντας τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και την πρόσβαση στους χάρτες, να έχει πλήρη εικόνα του τι μπορεί να κάνει, ποιοι είναι οι όροι δόμησης, ποιοι είναι οι κανόνες
σε κάθε σημείο του χάρτη της χώρας μας. Πιστεύω ότι είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση που έπρεπε να είχε γίνει πολλά χρόνια πριν από αυτούς που θέλουν να λένε ότι μένουν στην Ευρώπη, αλλά μας είχαν πολύ μακριά από την Ευρώπη όλα τα προηγούμενα χρόνια, διότι τους ενδιαφέρει μονάχα στα λόγια να μιλάνε για όρους εξυγχρονισμού, αλλά δυστυχώς σε πάρα πολλά θέματα η χώρα μας είχε μείνει πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες ενός πραγματικού εξυγχρονισμού. Θέλω να πω επίσης ότι για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου ένας ενιαίος φορέας με αρμοδιότητα την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, ο οποίος θα ενσωματώσει ταυτόχρονα τις λειτουργίες τόσο των υποθηκοφυλακίων όσο και των υφιστάμενων κτηματολογικών γραφείων. Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο ειδικά θέματα. Το πρώτο αφορά τις υποδομές για την διαχείριση και διάθεση επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων. Πρόκειται για μια κληρονομιά στρεβλώσεων και εγκληματικών παραλήψεων, άλλη μια κληρονομιά στρεβλώσεων και εγκληματικών παραλήψεων που μας παρέδωσε το παλιό πολιτικό σύστημα. Αλλά πρόκειται ταυτόχρονα και για ένα ζήτημα που αφορά την υγεία των πολιτών και βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος και τα πρόστιμα που καλείται να πληρώνει η χώρα μας από παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για ένα πρόβλημα το οποίο η επίλυση μπορεί να στηρίξει αποφασιστικά και την βιομηχανική και την αγροτική ανάπτυξη. Σε περιοχές λοιπόν υποβαθμισμένες από απόβλητα και άλλες μορφές ρύπανσης, προχωράμε στην υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Θέλω να αναφερθώ ενδεικτικά στην περιοχή του Ασοπού, μια περιοχή που έχω επισκεφθεί και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, αλλά και παλιότερα, γιατί είναι μια περιοχή που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν γίνανε μεγάλα εγκλήματα περιβαλλοντικά. Η περιοχή αυτή λοιπόν έχει πληγεί και περιβαλλοντικά αλλά και παραγωγικά και έχει αντιμετωπίσει για δεκαετίες μια απίστευτη αδράνεια και αδιαφορία. Τι κάνουμε? Πρώτα απ' όλα ενισχύουμε καθοριστικά και ουσιαστικά τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και προχωράμε την απορρίπανση των ρυπασμένων εδαφών και υδροφορέων και στην περιοχή της Τανάγρας, όπου εκπονείται μελέτη έργων ίδρευσης και άρδευσης με ποιοτικούς και ασφαλείς υδάτινους σπόρους. Άμεσα προγραμματίζεται και η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Οι παραπάνω παρεμβάσεις και υποδομές, μαζί με μια κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, εντάσσεται στη θέσπιση και κατασκευή ενός οργανωμένου επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή, στόχο που υπηρετεί και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που σχεδιάζει, εξ όσων γνωρίζω, και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και η οποία θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Με δύο λόγια, σχεδιάζουμε και συντονίζουμε παρεμβάσεις κινητοποιώντας και την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να δώσουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα ρύπανσης του Ασοπού, αλλά και σε μια χρόνια δέσμευσή μας να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα της ρύπανσης του Ασοπού. Το δεύτερο ειδικό θέμα που θέλω να αναφερθώ, κλείνοντας, είναι το σχέδιο Νέα Αθήνα. Είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο, ένα σχέδιο αστικών αναπλάσεων,
που έχει ως στόχο την αναβάθμιση αλλά και την παραγωγική στήριξη της πρωτεύουσας της χώρας. Το σχέδιο προβλέπει την μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού, τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί, την κατεδάφιση, κατεδάφιση της λεωφόρου και της μεταφοράς του γηπέδου σε χώρο στην ευρύτερη περιοχή εδώ κοντά μας, όπου δεν θα βρίσκεται στην καρδιά του Μητροπολιτικού Πάρκου, τη δημιουργία όμως ταυτόχρονα και φορέα διαχείρισης και τη μεταφορά των στρατοπέδων του Υπουργείου Άμυνας ώστε να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο αληθινό εδώ, ανοιχτό στους πολίτες και όχι στα χαρτιά και στα λόγια, τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πρασίνου στην Αλεξάνδρας από το Λυκαβητό έως τις προσφυγικές πολυκατοικίες οι οποίες θα αναβαθμιστούν, και τέλος την ανάπλαση του Ελαιώνα στο Βοτανικό με τη δημιουργία χώρων και εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμού. Και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο με στόχο εκτός των άλλων την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και την επιστροφή και της κατοικίας στο ιστορικό κέντρο. Πρόκειται, παραλαμβάνω, για έναν φιλόδοξο σχεδιασμό που απαιτεί όμως, εκτός από πολιτική βούληση που έχουμε, απαιτεί και προσεκτικές κινήσεις και προσεκτικές θεσμικές παρεμβάσεις που θα γίνουν μελετημένα και στοχευμένα, ώστε μέσα σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα να έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες και να έχουν περατωθεί με θεσμική ασφάλεια, επιτρέψτε μου την έκφραση, ώστε μέσα στο 18 να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί. Και μέχρι το 2021 η Αθήνα να έχει αλλάξει όψη. Πρόκειται για ένα project που, επιτρέψτε μου να πω, πως την πορεία του παρακολουθώ και με ένα ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον, μη ξεχνώντας και την επιστημονική μου ιδιότητα των μεταπτυχιακών μου σπουδών στην πολεοδομία, αλλά και την θητεία μου στο Δήμο της Αθήνας. Αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για τη γειτονιά μου, τη γειτονιά που γεννήθηκα και μεγάλωσα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, την ευρύτερη αυτή περιοχή. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω. Να πάρουν το λόγο οι δύο υπουργοί, ο υπουργός και ο αναπληρωτής, και να δεχθούμε και τις ερωτήσεις. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα. Θα περιοριστώ σε 6 θεσμικές παρεμβάσεις που είναι άμεση προτεραιότητα σε αυτή την περίοδο για το Υπουργείο. Το ένα αφορά φυσικά το θέμα το ενεργειακό, τη ΔΕΗ και τις συμφωνίες που υπάρχουν στη συμφωνία με τους θεσμούς, και το οποίο είναι μια διαδικασία που ξεκινάει τώρα και θα ολοκληρωθεί τον επόμενο Νοέμβριο, αφού γίνεται συστηματικά πλέον ο διάλογος με βάση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό θεσμό αναφορικά με το πώς θα οδηγηθούμε σε κάποιο αποτελέσματα περίπου τον Ιούλιο, πώς θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες που προβλέπονται όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα της συμφωνίας αυτής και την ομοθέτησή της πριν από τα Χριστούγεννα. Άρα ο ένας άξονας είναι αυτός θεσμικό παρεμβάσεων. Ο δεύτερος είναι η ίδια η αγορά ενέργειας, όπου μέσα στο διάστημα του επόμενου χρόνου θα θεσμοθετηθεί όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει μια πιο ανταγωνιστική αγορά ενέργειας και η οποία θα διαμορφώσει φυσικά ένα πολύ πιο πλαίσιο στο οποίο θα προσαρμοστούν όλοι οι βασικοί επιχειρήσεις και φορείς που εμπλέκονται στην αγορά ενέργειας. Και η τρίτη άμεση προτεραιότητα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο τον Ιούνιο, αφορά την ενεργειακή δημοκρατία, την εισαγωγή δηλαδή στην Ελλάδα του θεσμού της ενεργειακής κοινότητας, παύλα συνεταιρισμών. Αυτή θα είναι 2 ειδών, κερδοσκοπική, που θα επιτρέπει, θα είναι στο επίκεντρο φυσικά πρόσωπα που θα κάνουν μια κοινότητα ή ένα συνεταιρισμό και θα επιδιώκουν να παράξουν ενέργεια για να την πουλήσουν.
και οι μη κερδοσκοπικοί, οι οποίοι θα είναι οποιοσδήποτε φορέας, δημόσιος, ημιδημόσιος, ιδιωτικός, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οι οποίες θέλουν να παράξουν την ενέργεια που καταναλώνουν και στην οποία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικός ο σκοπός, είναι το αυτό που αναφέρθηκε και από τον Πρωθυπουργό. Άρα ανοίγει μια τεράστια δυναμική σε ομάδες επιχειρήσεων, σε χωριά, σε κοινότητες, σε ιδιώτες που θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινότητα, να παράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν. Συνεπώς, αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση, η τρίτη μεγάλη παρέμβαση. Να σταθώ και σε τρεις άμεσες ακόμα νομοθετικές πρωτοβουλίες ή θεσμικές παρεμβάσεις. Ο νόμος ο οποίος αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και τους νέους κανόνες σχεδιασμού και πολεοδομικής αδειοδότησης είναι έτοιμος και αυτός θα έρθει εντός του Ιουνίου. Υπάρχουν δύο ειδικά χωρικά τα οποία έχουν τεράστια σημασία, το ένα είναι για τον τουρισμό και το άλλο για τα λατομεία, τα οποία θα προκηρυχθούν άμεσα. Και η έκτη και τελευταία παρέμβαση αφορά την αναθεώρηση του λατομικού νόμου, ο οποία έχει και αυτό κλείσει και θα μπει τεθεί σε διαβούλευση άμεσα, το οποίο είναι επίσης μια μεγάλη τομή για τη λατομική δραστηριότητα που αποτελεί ένα τομέα που λειτουργεί με πολύ αναχρονιστικό πλαίσιο και το οποίο αποτελεί βασικό τομέα και παραγωγής και εξαγωγών. Με αυτές τις έξι πρωτοβουλίες, ενέργεια και χωροταξία, τίθεται ένα άμεσα ένα διαφορετικό πλαίσιο προκειμένου να κινηθούν μερικά ή και περισσότερα από τα θέματα που τέθηκαν στη γενική στρατηγική μας. Λοιπόν, και από την περιβαλλοντική πλευρά, νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό η κρισιμότητα και η πολυπλοκότητα που έχουν τα θέματα περιβάλλοντος, αλλά και το ότι έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ταυτόχρονα ταυτότητα και αναπτυξιακό πόρο για τη χώρα μας. Είναι βασικό στοιχείο του προγράμματος περιφερειακής ανασυγκρότησης και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά της περιφερειακής και αποκεντρωμένης ανάπτυξης που έχουν λείψει από τη χώρα. Βασική πολιτική είναι να περάσουμε από την περίοδο των προστήμων σε μια περίοδο που έχουμε ολοκληρωμένες υποδομές και μπορούμε και να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες περιβάλλοντος που αναδεικνύουν και το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς κυρίαρχο κεντρικό και για την ανθρώπινη λειτουργία, αλλά και για όλα τα κλιματικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά της χώρας, είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτά. Θα ήθελα να προσθέσω τις μεγάλες επιτυχίες που είχε η χώρα μας στη διαπραγμάτευση για το εμπόριο των ρήπων των αερίων του θερμοκηπίου. Όπου εδώ πρέπει να πω ότι η δημιουργία του ειδικού ταμείου για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματος θα συμβάλλει στο θέμα της σύνδεσης των νησιών, που όπως καταλαβαίνετε έχει και άμεση κοινωνική επίπτωση και οικονομική. Ταυτόχρονα μας βοηθάει και η διεκδίκηση που έχουμε κάνει στις προδιαγραφές για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας στα νησιά, έτσι ώστε να έχουμε μείωση του κόστους για τον καταναλωτή. Και βέβαια εδώ έχουμε διεκδικήσει και οφείλουμε να το πούμε και την δημιουργία ενός ταμείου δίκαιης μετάβασης για τις λιγνητικές περιοχές, στις οποίες και περιβαλλοντικά και εργασιακά και κοινωνικά πρέπει να στηρίξουμε. Ο εθνικός σχεδιασμός μαζί με τους περιφερειακούς σχεδιασμούς και το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής μας δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα να παρεμβαίνουμε και σε θέματα πρόληψης και ανάσχεσης, αλλά και σε θέματα προσαρμογής και αντιμετώπισης. Και εδώ τα σχέδια ουσιαστικά σημαίνουν ότι όλοι μας, ως παραγωγοί, ως πολίτες, αλλά και ως αυτοδιοίκηση και διοίκηση, ενσωματώνουμε την παράμετρο της κλιματικής αλλαγής και συμβάλλουμε σε μια παγκόσμια προσπάθεια που η χώρα μας έχει ιδιαίτερο ρόλο, μιας και ήταν μέσα στις 10 πρώτες χώρες που κύρωσαν τη Συνθήκη των Παρισίων στην Ελληνική Βουλή. Το 2017 επίσης αρχίζει η εφαρμογή μιας νέας περίοδου στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Αναφερθήκαμε και σε αυτό, όμως νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι φέτος με την εφαρμογή των προδιαγραφών για τα πράσινα σημεία και με την έναρξη διαλογής στην πηγή στο οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων, άρα στην συλλογή και επεξεργασία βιοαποβλήτων και στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και κόμποστ, προχωράμε σε μια νέα, αν θέλετε, περίοδο που αναδεικνύει τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση ως κεντρικό χαρακτηριστικό, άρα και ως ταυτότητα και των πόλεων και των τουριστικών περιοχών, αλλά και της χώρας μας συνολικά. Προφανώς συνδέεται άμεσα με νέες θέσεις εργασίας και με την τροφοδότηση της κυκλικής οικονομίας, όπου η πρωτοβουλία που έχουμε πάρει ήδη σε επίπεδο ΚΙΣΥΠ πρακτικά υποδηλώνει τη διάθεσή μας να άρουμε προβλήματα που υπάρχουν σε προδιαγραφές και σε ρυθμιστικό πλαίσιο, να διευκολύνουμε την επαναχρησιμοποίηση και να τροφοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία με νέους πόρους, ουσιαστικά δευτερογενείς, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδος, να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, μια νέα οικονομία που συνδυάζεται και με την κοινωνική οικονομία, αλλά και με την
ένταση και ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Ο νέος νόμος για την ανακύκλωση, ο οποίος είναι στον προγραμματισμό του επόμενου μήνα, έχει σαν στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση πόρων που αυτή τη στιγμή δυστυχώς εισφοροδιαφεύγουν όσον αφορά την ανακύκλωση, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα στους Δήμους με τα τοπικά τους σχέδια να εφαρμόσουν ουσιαστικά την ανακύκλωση και να κριθούν και να αξιολογηθούν για αυτή την απόδοση όλοι μαζί ως κοινωνία, αλλά και με βασικά εργαλεία το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Το Υπουργείο μας υλοποιεί και παρακολουθεί ένα τριετές πλάνο κατασκευής υποδομών σε τρεις κρίσιμους τομείς της διαχείρισης περιβάλλοντος. Το πρώτο αφορά τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης θερών αποβλήτων με βασικό χρηματοδοτικό βραχίωνα το ΕΣΠΑ, αλλά και με 5 έργα ΣΔΙΤ, τα οποία έχουν στόχο να ολοκληρώσουν μέσα στην επόμενη τριετία πολλές μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης θερών αποβλήτων σε όλη τη χώρα. Ένας προϋπολογισμός πάρα πολύ σημαντικός, ο οποίος προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο, και άλλο τόσο περίπου 1 δισεκατομμύριο είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος έχουμε να αξιοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε, αν θέλετε, ως περιβαλλοντικό εργαλείο για τις υποδομές διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων, τα οποία προσεγγίζουν τον αριθμό των 200. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε και από τον Πρωθυπουργό, οι υποδομές αξιοποίησης, επεξεργασίας, ανάκτησης και αδρανοποίησης, αλλά και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, με βάση την ευθύνη του παραγωγού και με συνεργασία με τη βιομηχανία, τους παραγωγούς και τους επιστήμονες του κλάδου, είναι στον προγραμματισμό μας. Αναφέρθηκε ήδη στην απαιτούμενη εγκατάσταση στην περιοχή την ευρύτερη του Ασοπού, αλλά ο σκοπός μας είναι, με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Επικινδύνων Αποβλήτων που εγκρίθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους, να προχωρήσουμε σε περισσότερες από μία υποδομές. Ήδη 5-6 υποδομές θεωρούνται απαραίτητες για την υποστήριξη της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα μας και την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ πρέπει να αναφερθώ και στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για μείωση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων, κάτι που άμεσα στο τέλος του 2017 θα βοηθήσει τη μείωση του προστίμου που έχουμε ήδη για τα επικίνδυνα απόβλητα στη χώρα μας. Στον τομέα των υδάτινων πόρων, νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε στην επίπονη και επίμονη προσπάθεια που κάνουμε για να αναστείλουμε καθυστέρηση 6 χρόνων και στον καθορισμό της πολιτικής κοστολόγησης νερού, αλλά και στον ανασχεδιασμό, στην αναθεώρηση των μελετών διαχείρισης δυτικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορρίσης ποταμού. Ήδη την προχθές δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την κοστολόγηση του νερού, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε δεσμευτεί να καλύψουμε αυτή την εξαετή καθυστέρηση με την ολοκλήρωση και κύρωση των αναθεωρημένων σχεδίων διαχείρισης δυτικών πόρων. Αξίζει να πω ότι η οικία κοστολόγηση νερού, η οποία δημοσιεύτηκε, αποτρέπει τις αυξήσεις στα τιμολόγια νερού με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που επιλέξαμε να τις εισάγουμε, δίνει προτεραιότητα στη μείωση του κόστους, επιβραβεύει τις οικολογικές πρακτικές μείωσης κατανάλωσης και έχει ειδικά τιμολόγια για κοινωνικές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και για όσους έχουν οικολογική συμπεριφορά, δηλαδή μειωμένη κατανάλωση, έως και μηδενικά στην ίδρυυση, και έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα, εφόσον παράλληλα με την υπουργική απόφαση για τις αρδευτικές γεωτρήσεις που διευκολύνει τους αγρότες, ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και εκεί πολιτικές εξοικονόμησης, αλλά μην έχουμε και επιβάρηση αγροτικής παραγωγής. Με το net metering που μόλις παρουσιάστηκε, θα υπάρχει δυνατότητα και μείωσης του κόστους όσον αφορά το αρδευτικό νερό. Τέλος, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, αναφερθήκαμε στην υπερπροσπάθεια που έγινε και με διαδοχικές νομοθετήσεις για την κάλυψη 40 χρόνων καθυστέρηση στην απογραφή του δασικού κεφαλαίου. Πέρα από την υποστήριξη του κλιματολογίου και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας δικαίου, πρέπει να αναφερθούμε ότι έτσι απελευθερώνεται και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός με τα χωρικά εργαλεία τα οποία θεσμοθετούνται παράλληλα. Και βέβαια, ταυτόχρονα με την προστασία του δασικού κεφαλαίου, ενισχύσαμε ουσιαστικά και με διευκόλυνση οικονομική αλλά και με μείωση του γραφειοκρατικού βάρους στην αγροτική παραγωγή, όπως είχαμε δεσμευτεί εξ αρχής στην αρχή αυτού του χρόνου. Και βέβαια, έχουμε ήδη προγραμματίσει στον αντίστοιχο τομέα της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση, αν θέλετε, επιτέλους στη χώρα μας για πρώτη φορά ενός εθνικού συστήματος προστασίας φυσικού περιβάλλοντος με θεσμοθετημένη λειτουργία και χρηματοδότηση φορέων προστασίας περιβάλλοντος και ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της κύρωσης και της εισαγωγής περιοχών στις περιοχές προστασίας της φύσης που έχουμε στη χώρα μας. Η περιβαλλοντική νομοθεσία, είτε ως κωδικοποίηση είτε ως αναπτυξιακό εργαλείο, όπως αναφέρθηκε ήδη, θεωρούμε ότι μπορεί να αξιοποιήσει τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Γνωρίζετε, οι διαπιστευμένοι του χώρου του περιβάλλοντος, ότι το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων έχει ήδη δεκαπλασιασμό των επιχειρήσεων που ασχολούνται και επαγγελματικά αλλά και περιβαλλοντικά με διαχείριση αποβλήτων. Ταυτόχρονα εφαρμόζεται το Εθνικό Μητρό Παραγωγού για τους παραγωγούς που εισάγονται στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, αλλά θα εφαρμοστεί και το ηλεκτρονικό μητρό περιβάλλοντος, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος ψηφιακός χώρος εύχριστος για τον παραγωγό, τον επιστήμονα και τον πολίτη, που να απογράφονται περιβαλλοντικές υποχρεώσεις αλλά και επιπτώσεις και διαχείριση περιβάλλοντος, διότι
προσπαθούμε από όλες τις μεριές να αποδείξουμε και λειτουργικά, αλλά και με σύγχρονο εργαλείο το περιβάλλον, για τη χώρα μας είναι ταυτόχρονα εργαλείο ανάπτυξης, αλλά και χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητάς της και της ποιότητας ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μετά αθλητικά.